Με πολλά μέλη να δίνουν το παρόν, οι κοφοί και βαρύκοοι του νομού Μεσσηνίας έκοψαν σήμερα την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Σε μια ευχάριστη εκδήλωση, το ζήτημα το οποίο προσεγγίστηκε περισσότερο από τα υπόλοιπα είναι εκείνο της στέγης. Η περιφέρεια της Καλαμάτας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Η στέγη δεν υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Περιμένουμε, διεκδικούμε και ο Δήμος δεν μας βοηθάει σε αυτό το πλαίσιο. Περιμένουμε ακόμα. Οι κοφοί έχουν πολλά προβλήματα σε πολλούς φορείς, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, προσπαθούμε να τα συζητήσουμε, αλλά περιμένουμε μία συζήτηση με τον Δήμαρχο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό η επικοινωνία μεταξύ της κοινότητας των κοφών, είναι δύσκολη η εποχή λόγω της δουλειάς, της ανεργίας και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Χρειαζόμαστε διερμηνείς, είναι σημαντικό ότι να υπάρχουν διερμηνείς, χρειαζόμαστε και η ΟΜΚΕ να μας βοηθάσει στην πρόσβαση, να κατοχυρωθεί η ελληνική νοηματική γλώσσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε έρθει όλοι εδώ να κόψουμε την πίτα της πρωτοχρονιάς με στόχο να δώσουμε ένα μήνυμα από όλους τους κοφούς και τους βαρύκοους. Όπως είπε πριν και ο Πρόεδρος, με τα χρόνια δεν υπάρχει στέγη. Αποτέλεσμα να δουλεύουν από το σπίτι και να γράφουν από το σπίτι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σημαίνει ότι μετά η κοφή εδώ πέρα στην Καλαμάτα, η οργάνωσή τους πηγαίνει προς διάλυση. Χρειάζονται υποστήριξη από το σωματείο. Έχουμε στείλει επιστολή μαζί και η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος και τα ΕΣΑΜΕΑ, με στόχο να έχουμε στέγη, αλλά ακόμα τίποτα. Ο προβληματισμός λοιπόν διάχυτος για τις δράσεις και τις ενέργειες υποστήριξης των κοφών και βαρικών, αλλά και γενικά των ΑΜΕΑ. Για τα όσα επέρχονται, ενημέρωση υπήρξε από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Ομοσπονδίας. Χθες έγινε μια διαβούλευση στη Βουλή, στο Υπουργείο Κοινωνικής Μεταρρύθμισης, και επρόκειται να αρχίσει μια συνέλευση στο Υπουργείο Επικρατείας μέχρι το τέλος Μαρτίου και θα έρθει καινούριο νομοσχέδιο. Με αυτό το νομοσχέδιο θα λυθούν πολλά θέματα που έχουν τα ανάπηρα άτομα γενικότερα. Δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα νομοσχέδια. Αυτό το νομοσχέδιο που πρόκειται να έρχει είναι άμεση προτεραιότητα, είναι πολύ σημαντικό. Θα έχει άμεση εφαρμογή μέσα στο Σύνταγμα.